Φίλε και φίλοι, χαίρετε! Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σα καλωσορίζω στο ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, σα προσκαλώ να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποίησεις, γιατί καθημερινά ανεβάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. τα οποία φαίνονται χρήσιμα σε αρκετού ανθρώπου, οι οποίοι προσπαθούν να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό του, τη ζωή, τον κόσμο τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τη σχέση τους με τους άλλους ανθρώπους. Σήμερα θα πιούμε μαζί καφέ. Οι παλιότεροι θυμάστε... Τέσσερα-πέντε χρόνια πριν που κάθε φορά που έκανα βίντεο πίναμε μαζί καφέ. Θα πιούμε και σήμερα μαζί καφέ. Και θα κάνουμε μία σπουδή πάνω σε ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι, το οποίο το συνάντησα χθες το βράδυ στο YouTube και το άκουσα σε δύο-τρεις αναρτήσεις. Ένα τραγούδι της αγαπημένης Χαρούλας Αλεξίου, το οποίο όταν πρώτο με συγκλώνησε. Και το οποίο αυτό τραγούδι το θυμάμαι πάντα σαν μία γλαφυρή, περιεχτική, περιγραφή και απεικόνηση του τι σημαίνει να έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Κάτι το οποίο το εύχομαι σε όλους μας, σε όλους όσοι είναι μόνοι και επιθυμούν βαθιά να συναντήσουν τον άνθρωπό τους. Το σημερινό βίντεο λοιπόν είναι ένα βίντεο θετικής ψυχολογίας. Όταν λέμε θετικής ψυχολογίας εννοούμε ένα βίντεο το οποίο να μιλάει για τα υγιή φαινόμενα. Πώς είναι μια υγιή σχέση, πώς είναι να έχεις βρει τον άνθρωπό σου. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 2009 και εμπεριέχεται στο μουσικό άλμπουμ της Χαρούλας Αλεξίου με τίτλο «Η Αγάπη Θα Σε Βρει Όπου Και Να Σε». Για σκοπούς ε, πνευματικών δικαιωμάτων στο YouTube δεν μπορώ να σας ε, βάλω το τραγούδι να ακούγεται σαν soundtrack στο σημερινό βίντεο. Θα βάλω όμως την περιγραφή του βίντεο το σύνδεσμο που μπορείτε να το ακούσετε. Λοιπόν, έχω προσωπική σχέση με αυτό το τραγούδι. Γι' αυτό κάνω και αυτό το βίντεο. Όταν πρώτο κυκλοφόρησε το 2009, ίσως να ήμουν από τους πρώτους που το άκουσαν, γιατί ένα θα σας πω, έχω πάει σε συναυλία της Χαρούλας Αλεξίου «Ετοιμόγεννη το Λάσαρο» με μια κοιλιά προπε... προτεταμένη μία εβδομάδα πρωτού γεννήσω. Και ανέβηκα τα σκαλιά και πήγα στο στάδιο και το καταδιασκέδασα. Αγαπημένη η Χαρούλα Αλεξίου, αγαπημένη φωνή, αγαπημένο άνθρωπο, και φυσικά δεν τη γνωρίζω προσωπικά, αλλά νιώθω τεράστιο σεβασμό για το πρόσωπό τη. Και δεν σα κρύβω ότι συγκινήθηκα ιδιαίτερα και αντιλήφθηκα ότι όντω αυτή η γυναίκα έχει πνευματικότητα όταν πρόσφατα είπε ότι αποχωρώ από το τραγούδι γιατί πλέον δεν μπορώ να κάνω τις ερμηνείες που έκανα παλιά, δεν κάνω λάθος, είχε κάποιο θέμα με τη φωνή της. Και αυτή είναι μια πολύ λεβέντικη στάση ζωής, γιατί οι άνθρωποι πρέπει να έχουμε αυτογνωσία, να είμαστε ρεαλιστές και εφόσον φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν μπορούμε πλέον να επιρετούμε την επιστήμη μας ή την τέχνη μας ή ένα διακόνημα που έχουμε στη ζωή. Ο διακόνημα είναι ένας όρος θρησκευτικό που έρχεται από τους, την εκκλησιαστική ορολογία και στην ουσία σημαίνει ένας άνθρωπος ο οποίος φροντίζει τους άλλους. Και θεωρώ ότι η μουσική, οι τραγουδοποιοί, οι καλλιτέχνε διακονούν τους υπόλοιπου ανθρώπους, διακονούν την κοινωνία. Και επειδή σας έχω πει πάρα πολλές φορές ότι είμαι εναντίον των καψουροτράγουδων και είμαι εναντίον των τραγουδιών τα οποία παρουσιάζουν αρρωστημένες σχέσεις ως ιδανικές, ως υγιείς και ως σχέσεις που πρέπει να τρέχουμε πίσω από αυτές, η τραγουδάρα αυτή της Χαρούλας Αλεξίου έρχεται να επικυρώσει ότι ένα τραγούδι θα μπορούσε και μπορεί να είναι ψυχοφέλιμο και ψυχοεκπαιδευτικό. Πάμε να διαβάσουμε μαζί τους στίχους. Θα έρθει μια φορά να νιώσω πως και εγώ ανήκω κάπου. Ο πρώτος στίχος. Θα έρθει σαν το φως άνθρωπος καθαρός και εγώ η σκιά του. Ο πρώτος στίχος που λέει θα έρθει μια φορά να νιώσω πως και εγώ ανήκω κάπου, τι σημαίνει. Σημαίνει ότι σε μια υγιή ερωτική σχέση, ότι σε μια υγιή συντροφικότητα, οι δύο άνθρωποι ενώνονται, συνδέονται και δημιουργούν μια νέα οντότητα. Που η νέα οντότητα είναι η σχέση. Ένας βασικός λόγος για τους οποίους επιθυμούμε εκ βάθους καρδίας να έχουμε συντροφικότητα και ερωτική αγάπη στη ζωή μας είναι γιατί όταν ενηλικιωθεί ένας άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά πλέον δεν ανήκει στη μάνα του, δεν ανήκει στον πατέρα του, δεν ανήκει στην οικογένεια από την οποία προήλθε. Πλέον, με φυσικές διαδικασίες, είναι μόνος. Οπότε, η ερωτική σχέση, η ταιριαστή ερωτική σχέση, η πραγματική αγάπη, η αυθεντική αγάπη, μας δίνει το αίσθημα του ανήκειν σε μια υγιή σχέση στην ενήλικη ζωή. Το μικρό παιδί που γεννιέται, το βρέφος, δεν επιλέγει σε ποια οικογένεια θα γεννηθεί. Τουλάχιστον με όσα γνωρίζουμε με βάση τους φυσικούς νόμους δεν ξέρω σε μεταφυσικό επίπεδο τι γίνεται, αλλά σε φυσικό επίπεδο δεν επιλέγει ένας άνθρωπος ότι θα γεννηθεί από τον ΑΒ γονέα ή από τον οποιονδήποτε. Μία υγιής ερωτική σχέση, μια πραγματική αγάπη, όταν έχεις βρει τον άνθρωπό σου, ανήκεις στο ζευγάρι σας. Όχι ανήκεις στον άλλο, ανήκεις στο ζευγάρι σας. Ο επόμενος στίχος λέει, θα έρθει σαν το φως, άνθρωπος καθαρός και εγώ η σκιά του. Λοιπόν, φως. Ένας καθαρός άνθρωπος είναι φωτινός, φωτινός άνθρωπος και όταν λέει εγώ η σκιά του μπορεί να παρεξηγηθεί αυτός ο στίχος και να μας παραπέμψει στη συνεξάρτηση ότι γινόμαστε η σκιά του, να, του άλλου και τον ακολουθούμε όπου και να πάει. Ο τρόπος με τον οποίο όμως ερμηνεύω εγώ προσωπικά αυτό το στίχο... Ε, που είναι η προσωπική μου ερμηνεία, αλλά εδώ κάνω ένα βίντεο στο κανάλι μου στο YouTube, το ψυχοεκπαιδευτικό και χρησιμοποιώ τους στίχους του τραγουδιού της Χαρούλας Αλεξίου, ανθρωπό μου, για να δώσω έτσι μια εικόνα μια υγιούς σχέση. Όταν λέει θα έρθει σαν το φως άνθρωπος καθαρός και εγώ η σκιά του, κατά τη γνώμη μου το και εγώ η σκιά του εννοεί και εγώ το ίδιο καθαρή. Δηλαδή πώς περπατάμε σε ένα δρόμο που τα φώτα έχουν συγκεκριμένη κλίση και πάει μπροστά η σκιά μας και πίσω εμείς ή μπροστά εμείς και πίσω η σκιά μας και η σκιά μας αντικατοπτρίζει μας έτσι με τον ίδιο τρόπο αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει σαν το φως καθαρός άνθρωπος με καλές προθέσεις και χωρίς αλληλότρια κίνητρα θα καθρεφτίζει τα δικά μου θετικά κίνητρα και τις δικές μου καλές προθέσεις. Άρα η έννοια της σκιάς, με τον τρόπο που ερμηνεύω εγώ τον στίχο, έχει να κάνει με το ότι αντικατοπτρίζει ο ένας άνθρωπος στον άλλον παρόμοιο ποιόν. Προχωράει ο επόμενο στίχος. Θα μου κρατάει σφιχτά σφιχτά το χέρι και λόγια καθαρά μόνο θα μου φέρει. Πόσε φορέ δεν έχουμε μιλήσει εδώ στα βίντεο, διαβάζοντα τι ιστορίε σας, για ανθρώπου οι οποίοι τσιγκουνεύονται τι σωματικέ εκδηλώσει στοργή. Τσιγκουνεύονται το χάδι, τσιγκουνεύονται το φιλί, τσιγκουνεύονται το να κρατάνε σφιχτά το χέρι του αγαπημένου του προσώπου. Λέει, θα μου κρατάει σφιχτά σφιχτά το χέρι, δηλαδή θα μου δείχνει ξεκάθαρα τη σιγουριά που έχει για το ότι θέλει να είμαστε μαζί και να πορευόμαστε μαζί και λόγια καθαρά μόνο θα μου φέρει. Καθαρά λόγια. Δηλαδή θα είναι ένας ξεκάθαρος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος που αυτό που λέει θα το εννοεί και το λέει στον επόμενο στίχο. Να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να λέει ναι και να το εννοεί. Έναν άνθρωπο που τα λόγια του να είναι καθαρά. Που όταν σου λέει εγώ είμαι αυτός να είναι αλήθεια. Εγώ θέλω αυτό να είναι αλήθεια. Εγώ σ' αγαπώ ή σ' αγαπάω να είναι αλήθεια. Εγώ μπορώ να το κάνω αυτό να είναι αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό πάλι να είναι αλήθεια. Να λέει ναι και να το εννοεί. Και να μην είναι αυτό που κάνει glorify, που δοξάζει ένα άλλο τραγούδι που λέει άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ, τι θυμάμαι τώρα. Το 2008 ε, είχα βγει ραντεβού με έναν άνθρωπο, ο οποίο εννοείται ότι δεν προχώρησα στο να δημιουργήσω σχέση μαζί του, γιατί γνωρίζοντα τον καλύτερα ανακάλυψα ότι ήταν ένα άνθρωπο γυναικά, ήταν ένα άνθρωπο ο οποίο έκανε παράλληλε σχέσει και ήταν ένα άνθρωπο ο οποίος είχε έναν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα τόσο εμφανέ, ώστε δεν προχώρησα καν στο να δημιουργήσω σχέση μαζί του. Στο δεύτερο ραντεβού πήγαμε σε ένα μπαράκι και την ώρα που μπήκαμε μέσα ήταν το τραγούδι Άλλα λέω, Άλλα κάνω και Άλλα εννοώ. Και μου λέει αυτό το τραγούδι είναι ο ύμνο μου. Αυτό το τραγούδι με εκφράζει απόλυτα. Αποφύγει, φύγει. Άρα το να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να λέει ναι και να το εννοεί είναι το εντελώς αντίθετο του τι κάνουν οι άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα που άλλα λένε, άλλα κάνουν και άλλα εννοούν. Πάμε τώρα σε ένα συγκλονιστικό στίχο. Να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί. Τι στίχος είναι αυτός. Έχει γράψει η γυναίκα. Έχει ζωγραφίσει η γυναίκα. Η Χαρούλα Αλεξίου είναι η τραγουδοποιός αυτού του τραγουδιού, όχι μόνο η ερμηνεύτρια. Να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί. Να είναι πραγματικό, αυθεντικό το χαμόγελο. Να μου χαμογελάει επειδή το νιώθει να μου χαμογελάει επειδή με αγαπάει και όχι απλώς να μου δείχνει θετικά συναισθήματα για να με ξεγελάσει. Τι στίχος είναι αυτός. Να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί αυτού του ανθρώπου που είναι ο άνθρωπός μου. «Θάν τα λόγια του χρυσάφι, θα έχει λόγο, θα έχει μπέσα παίζει τεράστιο ρόλο ο λόγος σε μια ερωτική σχέση. Ο αυθεντικός λόγος, ο καθαρός λόγος. Τα λόγια δεν είναι απλώς λόγια για τους ανθρώπους που είναι ολόκληροι. Για τους πνευματικούς ανθρώπους τα λόγια έχουν βαρύτητα. Και τα γραπτά και τα προφορικά. Ένας άνθρωπος με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ένας άνθρωπος ψυχοσυναισθηματικά όριμος, δεν Λέει λόγια τα οποία να μην τα εννοεί Και προσέχει πως θα μιλήσει Γιατί ακριβώς αντιλαμβάνεται Ότι ο λόγος του είναι η έκφραση της καρδίας του Δυστυχώς οι κακοποιητικοί άνθρωποι Δυστυχώς οι άνθρωποι που δεν είναι πνευματικοί Οι εκμεταλλευτές, τα παλιόπεδα, τα ναρκισάκια Λένε λόγια που να μην τα εννοούν Άλλα λέω, άλλα κάνω και άλλα εννοώ Θαν τα λόγια του χρυσάφι θα έχει λόγο Θα έχει μπέσα, μπέσα Θα έχει δυναμικότητα Θα έχει κότσια Θα παίρνει ρίσκα Θα δίνει Θα ρισκάρει Για να μας γνωρίσει Για να συνδεθεί μαζί μας Θα επενδύει επάνω μας συναισθηματικά Ένας άλλος στίχος Ο οποίος είναι πάλι χρυσάφι μάλαμα Θα χαράζει Θα νυχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα. Όταν είσαι σε σχέση με έναν αυθεντικό άνθρωπο, με έναν καλό άνθρωπο, με έναν πνευματικό άνθρωπο δεν έχεις εκπλήξεις. Γνωρίζεις ότι είναι καλός άνθρωπος, γνωρίζεις ότι είναι καλές οι προθέσεις του, γνωρίζεις ότι είναι ειλικρινής και μπορείς να προβλέψεις πώς θα αντιδράσει. Ενώ όταν βρίσκεσαι με έναν κακοποιητικό άνθρωπο, όταν βρίσκεις με έναν ναρκισιστή, δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου ήρθει. Από μια αφορμή, από μια οποιαδήποτε μικρή αφορμή, ένα ναρκιστή μπορεί να κάνει μεγάλα προβλήματα σε μια σχέση. Να έχει τεράστια ξεσπάσματα ναρκισιστικής οργή. Να σε τρελάνει. Το έχουμε ζήσει. Για να είστε σε αυτό το κανάλι, το έχετε ζήσει. Το έχετε ζήσει τι σημαίνει να είσαι με έναν άνθρωπο που δεν ξέρει τι σου ξημερώνει, πώ θα ξυπνήσει αυτό ο άνθρωπο το πρωί, θα ξυπνήσει με καλή διάθεση, θα έχει χαμόγελο, θα έχει όρεξη, ή θα ξυπνήσει με μούτρα και θα αρχίσει να μα κοπανάει, να μα κάνει ψυχολογικό πόλεμο, να μα κάνει τιμωρία τη σιωπή, να μα τρελαίνει. Αχ, Αρούλα, έχει γράψει, λέει: Θα χαράζει, θα ανοιχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα. Αυτή η ηρεμία, η γαλήνη που νιώθουμε όταν βρούμε τον άνθρωπό μας και βρισκόμαστε σε μια έντιμη σχέση με έναν έντιμο άνθρωπο είναι πολύτιμη πρώσιμος είναι απίστευτο πόσο μας βοηθάει αυτή η ρεμια να νιώσουμε ασφάλεια. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές σε αυτό το κανάλι για τον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό, που είναι ο στόχος όλων μας να φύγουμε από τους ανασφαλείς συναισθηματικούς δεσμούς, τον, α, τον αχώδη δεσμό, τον αποφευκτικό δεσμό, τον χωτικό δεσμό και να πάμε στον ασφαλή συναισθηματικό δεσμό και εκείνο το οποίο βοηθάει μια υγιή σχέση για να μας μετατρέψει το στυλ δεσμού μας σε ασφαλές στυλ δεσμού είναι αυτή η σιγουριά ότι θα χαράζει, θα ανοιχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα νιώθουμε ασφάλεια γιατί έχουμε να κάνουμε έναν άνθρωπο ολόκληρο, έναν άνθρωπο αληθινό, έναν έντιμο άνθρωπο ο οποίος ό,τι λέει το εννοεί. Τα λόγια του είναι χρυσάφι. Έχει σταθερότητα. Με στα μάτια να τον βλέπω και να μένω εαυτό μου. Αυτό ο στίχο είναι καταπληκτικό και ακριβώ είναι αυτό ο στίχο που μα αποδεικνύει ότι το να είμαι η σκιά του που είπε στην αρχή δεν σημαίνει να είμαι στη σκιά του, σημαίνει να καθρεφτίζουμε ένα την ποιότητα στον άλλον. Να τον βλέπω με στα μάτια και να μένω εαυτό μου. Να μην γίνομαι κάτι άλλο, να μην αλλάζω τον εαυτό μου για να αρέσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Να μην κόβομαι και να ράβομαι στα μέτρα αυτού του ανθρώπου. Να μπορώ να είμαι ο εαυτό μου, να κοιτάω αυτόν τον άνθρωπο με στα μάτια και να είμαι ο εαυτό μου και να μ' αγαπάει όπω είμαι. Αυτή είναι η αγάπη. Όχι όλα εκείνα τα μεσοβέζικα που έχουμε βιώσει ή βιώνουμε ή βιώσαμε. Πραγματικά αυτό το τραγούδι, σα είπα, το άκουσα για πρώτη φορά το 2009. Και συγκλονίστηκα και είπα, εύχομαι ολόκαρδα να έρθει σε μένα ο άνθρωπός μου κάποια στιγμή, όταν θα είμαι άξια και θα εξηγήσω στη συνέχεια το τι σημαίνει είμαι άξιος για να έχω τον άνθρωπό. Να το λέω, να το ενώ πως είναι αυτός ο άνθρωπός μου λέει ο επόμενος στίχος. Πόσε φορέ μπαίνουμε σε σχέσει και λέμε: Δεν ξέρω, καλός φαίνεται, καλή φαίνεται, με πολλή δουλειά θα τα καταφέρουμε. Ίσως όταν είσαι άξιο να συναντήσει τον άνθρωπό σου και συναντηθεί με τον άνθρωπό σου, το λες και το εννοεί πως αυτός είναι ο άνθρωπό σου. Κι αν πέρασα πολλά, λέει ο επόμενο μπορώ σε μια στιγμή να τα διαγράψω. Όταν αξιωθεί να συναντήσει τον άνθρωπό σου, σε μια στιγμή μέσα διαγράφει όλο το παρελθόν, το οποίο επειδή για να αξιωθεί έπρεπε να το έχει δουλέψει θεραπευτικά, το οποίο πλέον δεν έχει καμία αξία για σένα. Όταν δύο άνθρωποι έχουν μια αυθεντική σύνδεση, το παρελθόν του το βλέπουν σαν ένα μακρινό μάθημα και μια υπενθύμηση ότι θα μπορούσαν να βρίσκονται σε κακοποιητικέ σχέσει και επειδή έχουν βάλει την πνευματική δουλειά και τον προσωπικό πνευματικό αγώνα έχουν φτάσει στο σημείο να είναι με τον άνθρωπό τους. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξανακλάψω. Όταν αξιοθούμε να συναντήσουμε τον άνθρωπό μας, ξεπερνάμε τις φοβίες μας που μας έχουν προκληθεί από προηγούμενες τραυματικές εμπειρίες, ξεπερνάμε την άρνηση αγάπης για την οποία μιλήσαμε στο χθεσινό βίντεο και μπορούμε να δοθούμε, ολοκληρωτικά, γι' αυτό λέει να του παραδοθώ, να του δώσω όλα μου τα κομμάτια αυτού του ανθρώπου, την αγάπη μου, την τρυφερότητα μου, το πνεύμα μου, το σώμα μου, να μπορώ να συνδεθώ σε όλα τα επίπεδα και ας ξανακλάψω με την έννοια του ότι ναι, παίρνει ρίσκο και κάνεις άλμα πίστης όταν μπαίνει σε μια καινούρια σχέση. Είτε αυτή η καινούρια σχέση είναι μια υγιή σχέση, όπως αυτή με τον άνθρωπό μας, είτε αν είναι μια σχέση η οποία στην πορεία θα αποδειχθεί μεσοβέζικη. Φτάνει για μια φορά αυτός να φέρει δυο λόγια καθαρά στο άδειο μου το χέρι. Δηλαδή αυτό το οποίο είναι το έναυσμα για να δοθούμε στον άνθρωπό μας είναι για πρώτη φορά να συναντήσουμε έναν άνθρωπο που θα φέρει καθαρά λόγια. Που θα σου πει γεια σου, εγώ είμαι η Μαρία για παράδειγμα, είμαι ξέρω εγώ 45 ετών, έχω βιώσει διάφορα πράγματα στη ζωή μου. Έκανα, κάνω δουλειά με τον εαυτό μου Είμαι στο σημείο τώρα που γνωρίζω ποια είμαι και γνωρίζω τι θέλω και είμαι διατεθειμένη και διαθέσιμη να προσφέρω αγάπη και να λάβω αγάπη. Αυτά είναι τα καθαρά λόγια. Αυτές είναι οι συνθήκες μου, αυτή είμαι, δεν κρύβομαι, σε θέλω. Καθαρά λόγια. Ή ξέρω εγώ ας πούμε, ένα πολύ συνηθισμένο ανδρικό όνομα, εγώ με ξέρω εγώ ο Γιάννης, είμαι ξέρω εγώ 50, είμαι 40, είμαι σε αυτή την ηλικία, Έχω μάθει πράγματα από τη ζωή μου προηγουμένω. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμαστεί και γνωρίζω πλέον και ποιο είμαι και τι θέλω και ψάχνω στη ζωή μου να βρω μια σύντροφο ή έναν σύντροφο. Έναν άνθρωπο. Ψάχνω έναν άνθρωπο. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Εάν δημιουργήσει σχέση με έναν άνθρωπο, όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Εάν ψάχνει όλα τα υπόλοιπα και δεν ψάχνει άνθρωπο, τα χάνει όλα ή δεν τα έχει ποτέ, ειδίνει και από πάνω να γνωρίσω έναν άνθρωπο που να λέει ναι και το εννοεί είναι το κουπλέ αυτό, να γυρίζω το κεφάλι και να μένει το χαμόγελο του εκεί, θα τα λόγια του χρυσάφι, θα έχει λόγο, θα έχει μπέσα, θα χαράζει, θα νυχτώνει και θα πέφτω πάντα μέσα. Με στα μάτια να τον βλέπω και να μένω εαυτό μου, να το λέω, να το εννοώ, πως είναι αυτός ο άνθρωπος μου. Και συνεχίζει, επαναλαμβάνεται, είναι 5 λεπτά διάρκεια το τραγούδι αυτό. Θα σας βάλω το σύνδεσμο για το επίσημο τραγούδι στο YouTube από τη Χαρούλα Αλεξίου. Σας ξαναλέω, δεν μπορούσα να το βάλω στο βίντεο λόγω πνευματικό δικαιωμάτων. απαγορεύεται να το αναπαράγεις. Και θέλω να σας πω εδώ πέρα ότι δεν αξίζει να συμβιβαζόμαστε για τίποτα λιγότερο. Σήμερα... Το 2023, 14 χρόνια μετά που άκουσα για πρώτη φορά το τραγούδι «Ο άνθρωπός μου» της Χαρούλης Αλεξίου, δεν σας κρύβω ότι μετανιώνω πως έχω πουληθεί φθηνά σε καταστάσεις σοβέζικες, που δεν ήμουνα με τον άνθρωπό μου. Και έπεισα τον εαυτό μου ότι ήταν ο άνθρωπός μου. Έπεισα τον εαυτό μου. Έκανα το λεγόμενο self-gaslighting. Είπα ψέματα οι ίδιες στον εαυτό μου. Όσοι είστε πολύ καιρό στο κανάλι και είστε από την αρχή τη. του 2017-2018, τότε που είχε αρχίσει το κανάλι να αποκτά περισσότερο κόσμο, ε, ξέρετε για ποιο ζήτημα μιλάω, για ποια περίπτωση μιλάω, δικιά μου περίπτωση, της δικιά μου ζωή. Είχα κουραστεί από τη μοναξιά, είχα κουραστεί από την ερωτική ερημιά, που έχουμε εξηγήσει πολλέ φορέ αυτού του όρου, και έκανα συμβιβασμού και του πλήρωσα πανάκριβα πανάκριβο. Μακάρι, όταν ήμουνα 34 ετών το 2009 που άκουσα για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι, μακάρι να είχα τη δυνατότητα που έχω τώρα να μπορώ να παραμείνω μόνη μου και να μπορώ να προστατέψω την πολύτιμη ψυχή μου, το πνεύμα μου, από μεσοβέζικες καταστάσεις οι οποίες προκαλούν μακροπρόθεσμα πόνο, σε ξεπλένουν από την ενέργειά σου και γενικώ σου κάνουν ζημιά. Δεν μπορώ να γυρίσω το χρόνο πίσω. Δεν μπορώ να ξαναγράψω την προσωπική μου ιστορία στο παρελθόν. Μπορώ όμω στο παρόν και στο μέλλον να είμαι σε εγρήγορση, ούτω ώστε να μου αξίζει να αξιωθώ να συναντήσω τον άνθρωπό μου. Πώ αξιώνεται κάποιο να συναντήσει τον άνθρωπό του για να μπορέσει να συναντήσει τον άνθρωπό σου και να τον αναγνωρίσει ότι είναι ο άνθρωπό σου και να μπορεί να είσαι όντω το υγιέ του καθρέφτισμα, πρέπει να κάνει δουλειά με τον εαυτό σου. Πρέπει να καταπολεμήσεις του εσωτερικού σου δαίμονες. Πρέπει να κάνει ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση και προσωπικό πνευματικό αγώνα ώστε να καλυτερεύσει τον εαυτό σου. Ακούω πολύ συχνά και στα σχόλια κάτω από τα βίντεο που λέτε «Μα όσο εξελισσόμαστε πνευματικά, όσο γινόμαστε πιο πνευματικοί άνθρωποι, τόσο πιο δύσκολο είναι να βρούμε τον άνθρωπό μας». Όχι. Όσο εξελίσσεσαι πνευματικά, όσο μεγαλώνει η ψυχή σου, τόσο πολύ περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητε να συναντήσεις τον άνθρωπό σου. Αυτό που μειώνεται είναι η πιθανότητα να μπει σε μεσοβέζικες καταστάσεις και να ταλαιπωρηθεί. Έχω έναν πολύ καλό φίλο, ο οποίος είναι ψυχαναλυτής στο Παρίσι που όταν έγραφα το βιβλίο μου το πρώτο, το 2004, η Ανατομία μιας γυναίκας, μου είχε πει τότε ότι ε, ήταν ακόμη φοιτητή τότε στη Σορβόνη, ήταν ε, σε ένα από τα μεταπτυχιακά του και μου είχε πει νομίζω η πραγματική αγάπη έρχεται μια φορά στη ζωή ενός ανθρώπου ή αν είναι πολύ τυχερός δύο. Και το είχα έτσι στο μυαλό μου αυτή την κουβέντα του Νικόλα και σκεπτόμενη την ίδια κουβέντα τώρα, σχεδόν 20 χρόνια μετά, ε, αντιλαμβάνομαι ότι δεν έχει να κάνει με την αγάπη που έρχεται σε σένα. Έχει να κάνει με το κατά πόσο εσύ είσαι καθαρός, άξιος να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Και ίσως η σκέψη του αγαπημένου μου φίλου ότι έρχεται δυο φορές. Ίσως την πρώτη φορά που ερωτευόμαστε για πρώτη φορά όταν είμαστε παιδιά, αθώοι και δεν έχουμε καθόλου, καθόλου αρνητικές προθέσεις και κίνητρα που να μην είναι καθαρά. Και η δεύτερη φορά ίσως έρχεται όταν έχουμε κάνει δουλειά με τον εαυτό μας, έχουμε οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά και μπορούμε να καθαρίσουμε τις προθέσεις μας. Να διώξουμε τα δικά μας εσωτερικά εμπόδια. Και θεωρώ ότι η δεύτερη φορά, δηλαδή η, η φορά της οριμότητας ή του γεροντοέρου του αθλ... <laughs> έχει πολύ περισσότερη πιθανότητα να ευδοκιμήσει, γιατί την πρώτη φορά αυτοί που ερωτεύονται για πρώτη φορά και γνωρίζω τέτοια ζευγάρια και είναι καλά ζευγάρια, είναι περίπτωση που ένα άνθρωπο συναντάει έναν άλλον άνθρωπο στα 18, στα 20, στα 22, στην αρχή τη ζωή του, χωρί προηγούμενε ερωτικέ απογοητεύσει και τραύματα, οι οποίοι έχουν καλά κίνητρα και μεγαλώνουν μαζί. Η πρώτη φορά. Έχει τι δυσκολίε τη η πρώτη φορά. Τα ζευγάρια που γνωρίζω που είναι 20, 25, 30 χρόνια μαζί και ξεκίνησαν από πολύ νωρί, πέρασαν από μύρια κύματα. Όμω, λόγω καθαρών προθέσεων, αγωνών προθέσεων, πραγματική αγάπη και πνευματικότητα και τη συγχρονικότητα με την οποία αναπτύσσονται μαζί πνευματικά, τα καταφέρνω. Τη δεύτερη φορά, όταν δύο άνθρωποι, οι οποίοι έχουν περάσει δυσκολίε, έχουν χτυπήσει, έχουν τραυματιστεί ψυχικά, έχουν φανταμούτρα του, έχουν τριφτεί κάτω. Πώ είναι να σε τραβάει κάποιο από τα μαλλιά και να σε κολοσέρνει, να σε σέρνει στο πεζοδρόμιο, έτσι νιώθω εγώ ότι είχα περάσει σε κάποιε φάσει τη ζωή μου. νιώθω αυτή την σκηνή, ειδικά γύρω στα 26 μου που έκανα τη μεγάλη μου επανάσταση, που χώρισα από τον πατέρα των παιδιών. Ένιωθω ότι μπήκα σε έναν πολύ σκληρό κόσμο που σαν κάποιο να με τραβούσε από τα μαλλιά και να με έσερνε στο δρόμο και να πληγωνόταν το σώμα μου τόσο πολύ. Όταν δύο άνθρωποι συναντηθούν μετά που έχουν γλύψει τις πληγές τους, μετά που έχουν ψυχοθεραπεύσει τα τραύματα τους, μετά που έχουν κάνει προσωπικό πνευματικό αγώνα, μετά που έχουν ψυχοεκπαιδευτεί και έχουν αποφασίσει συνειδητά να είναι καλοί άνθρωποι, να έχουν καλοσύνη, να αγαπάνε τον εαυτό τους και να τον προστατεύουν, να συνδέονται αγαπητικά με τους άλλους ανθρώπους, να έχουν καθαρίσει τη ζωή τους από κάθε λογής παράσιτα, αυτή η δεύτερη φορά γίνεται πολύ απλά. Κυλάει όπω το νερό. Και όντω συναντά τον άνθρωπο που γυρνά και το χαμόγελο του μένει πάντα εκεί. Που νυχτώνει, ξημερώνει και πέφτει πάντα μέσα. Έτσι αξιώνεσαι να συναντήσει τον άνθρωπό σου. Όταν δουλέψει τα δικά σου εσωτερικά σκατά. Μα το εύχομαι ολόκαρδα. Πατήστε κανένα like, μοιραστείτε το βίντεο, βοηθήστε λίγο τον αλγόριθμο. Θα σα είμαι ευγνώμων. Φιλιά. Μου.